pod.gr Χημεία σου και μία μου Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν μπορεί μία πράξη θανάτου να γεννήσει τελικά ζωή Μαύρη η νύχτα στα βουνά Μαύρο είναι και το σύμπαν, μαύρη είναι και η ψυχή μου, μαύρο είμαι κι εγώ, μετά από διακοπέ στην αμοργό. Δεν είναι όσο λογοτεχνικό όσο είναι το αρχικό κομμάτι, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχει αυτό το επικό, έχει μια επικούρα, ρε παιδί μου, γιατί η σημερινή ιστορία. Ω παιδιά, θα σα πω σήμερα μια ιστορία που είναι έπο. Είναι μια ιστορία πιο επική και από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Μια ιστορία που θα βάλει τέλο σε πάρα πολλέ παραφιλολογίε, και πολλά χαζά που ακούγονται γύρω γύρω γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το σύμπαν. Δεν ξέρω αν προσέξατε αυτόν τον τίτλο του επεισοδίου το στοιχειωμένο σύμπαν, το οποίο είναι στοιχειωμένο σύμπαν. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε λίγο ελάχιστα, ίσα που τα κουμπίσαμε, τα στοιχεία και τώρα, σήμερα, θα μιλήσουμε για ένα σύμπαν το οποίο είναι γεμάτο από στοιχεία. Θα έλεγε κανεί ότι είναι στοιχειωμένο. Ε, μπράβο μου και που το σκέφτηκα, όχι μπράβο μου. Γιατί σήμερα μιλάμε για το σύμπαν για δύο μεγάλου γίγαντε που παλεύουν, που δίνουν μια μάχη διαστημική. Μια μάχη που κρατάει σχεδόν 13,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Και μέσα από αυτήν τη μικρή ιστορία, θα μάθουμε από πού προερχόμαστε και ποιο είναι το πραγματικό υλικό που μας απαρτίζει. Και όλα αυτά, όλα όσα βλέπουμε γύρω μας και αγγίζουμε, αγαπάμε, μισούμε, καταγράφουμε, οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας, πριν πολλά πολλά χρόνια, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα μικρό σύννεφο. Όταν έσκασε το σύμπαν, όταν έγινε αυτό που λέμε η μεγάλη έκρηξη, ρε παιδί μου, τα πρώτα χρόνια δεν συνέβαιναν πολλά, ήταν όλα πάρα πολύ ζεστά, αλλά στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα, λέει, άρχισε το σύμπαν να κρυώνει. Και εκεί που άρχισε να κρυώνει, έδωσε την ευκαιρία στο να συμβεί κάτι μαγικό. Έδωσε την ευκαιρία στα πρωτόνια να υπάρχουν ω πρωτόνια μόνα του, έτσι με στη φάση του, να κάνουν τη φασάρα του. Και μετά από κάποια χρόνια που κρύωσε κι άλλο, σταμάτησε αυτή η ενέργεια που επιτίθεται στα πρωτόνια να είναι τόσο ρε παιδί μου επιθετική και να του πάει όλη την ώρα τα νεύρα και να κάνει blocking. Και έδωσε την ευκαιρία στα ηλεκτρόνια να πλησιάσουν κάποια πρωτόνια και να γίνουν φίλοι. Και από εκεί γεννήθηκε το υπέροχό μας υδρογόνο. Βέβαια, τώρα ξεκινάει ένα πρόβλημα. Γιατί το υδρογόνο έχει κάτι που έχει όλη η ύλη και είναι μια βασική της ιδιότητα. Έχει μάζα και η μάζα αλληλεπιδρά με τον χώρο. Αυτή τη στιγμή το υδρογόνο είναι μόνο του και κάνει βόλτα στο σύμπαν. Και σε κάποια φάση βρίσκει άλλο ένα υδρογόνο και λέει hello και το άλλο κάνει hello και λένε hello γιατί ξεκινάει από H και είναι υδρογόνο. Έτσι, γιατί έχουν πρώτα απ' όλα συνείδηση του εαυτού του τα υδρογόνα και δεύτερον ξέρουν και το λατινικό αλφάβητο. Αυτά τώρα είναι τρομερά επιστημονικέ γνώσει. Δεν φαντάζομαι και να αμφιβάλλει για αυτά που σα λέω. Είναι έτσι ακριβώ έγινε. Και πιάσαν όλοι μαζί τα υδρογόνα και κάναν μια λυσίδα και χορεύαν οι Γιατί η καρία είναι πάνω από όλα. Και αφού χορεύουν αρκετό οι κάνανε και οι στροφέ και το υδρογόνο γενικότερα του άρεσε πάρα πολύ αυτή η φάση. Και στι συνθήκε που βρισκόταν το σύμπαν, εκεί πέρα να κάνει σύννεφα. Ολόκληρα σύννεφα από υδρογόνο. Τεράστια σύννεφα από υδρογόνο. Τώρα, για να σα δώσω να καταλάβετε τι θα πει στο σύμπαν τεράστιο σύννεφο πυρογών, πώ να το θέσω τώρα. Μιλάμε για σύννεφα τα οποία έχουν μέγεθο γαλαξία. Είναι τεράστια. Τα μετράμε σε έτη φωτό. Δηλαδή, αν ήταν να ταξιδέψω από τη μία άκρη στην άλλη και ήμουν το φω, θα ήθελα πέντε χρόνια. Το φω από τον ήλιο στη γη κάνει 8 λεπτά. Μιλάμε για αυτό το μέγεθο. Ωραία. Και το φω πηγαίνει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Μιλάμε για τεράστιε αποστάσει. Ωραία. Τώρα εκεί αυτό όλο το πράγμα, επειδή έχει μάζα και αλληλεπιδρά κάπως με τον χώρο, αρχίζει και αποκτά, σας το λέω πάρα πολύ απλά και περιγραφικά, βαρύτητα. Και η βαρύτητα τι θέλει πάρα πολύ να κάνει. Θέλει να μας συμπιέζει. Και αρχίζει τώρα η βαρύτητα και ο σαν γονείς έφηβου παιδιού πιέζει το υδρογόνο να πάρει ένα σχήμα. Λέει δεν ξέρω τι θα κάνει με τη ζωή σου, δεν ξέρω τι θα κάνει με το σχολείο, τα έχει κάνει όλα να μην πω τι, μα έχει κουράσει πάρα πολύ, δεν αντέχουμε άλλο, αποφάσισε ποιο είναι το σχήμα σου. Και το υδρογόνο λέει: Όχι, αφήστε με και δεν ξέρω. Και εδώ του πιέζουν οι γονεί, και εδώ του αντιδράει το υδρογόνο, και εδώ του λεφτό. Και τελικά οι γονεί καταφέρνουν και αγκαλιάζουν το υδρογόνο και το πιέζουν ισόπωσα από όλε τι πλευρέ. Και αυτό αρχίζει και σχηματίζει μια μπαλίτσα. Αυτή η μπαλίτσα δεν έχει τελειώσει με το σύννεφο. Το σύννεφο είναι γύρω. Οπότε αυτή η μπαλίτσα αρχίζει και τραβάει κι άλλο υδρογόνο, κι άλλο υδρογόνο, κι άλλο υδρογόνο, και τραβάει κι άλλο υδρογόνο. Και σιγά σιγά Όλο αυτό το υδρογόνο που μπαίνει πρέπει κάπου να πάει. Όμω όσο μπαίνει το υδρογόνο, τόσο πιέζει και η βαρύτητα, γιατί αυτό είναι ο ρόλο τη, γιατί η μεγαλύτερη μάζα σημαίνει μεγαλύτερη βαρύτητα. Και την έχει πατήσει τώρα το υδρογόνο, δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Τελείωσε, σου λέει. Ξεκίνησε, αυτό είναι, τελείωσε. Και από σύννεφο αρχίζει και γίνεται μπάλα. Και σε κάποια φάση αυτή η μπάλα αναφλέγεται. Δίνει ένα τέτοιο. Και εκεί έχουμε το πρώτο αστέρι. Εκεί που παίρνει φωτιά αυτό. Γιατί παίρνει τώρα αυτό φωτιά, παιδιά. Αυτό τώρα είναι αυτό που λέμε, Μη με πιέζει άλλο, θα σκάσω. Αυτό γίνεται. Όταν πιέζει κάτι πάρα πολύ, ανεβαίνει η θερμοκρασία του γιατί αυτό κουνιέται, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και όταν το πιέζει και του περιορίζει το περιορίζεις στο χώρο, αυτό κουνιέται πιο πολύ. Και κουνιέται πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ. Πιο. Και αυτό μεταφράζεται όλο σε θερμότητα. Και η θερμότητα σε κάποια φάση είναι τόσο μεγάλη που αρκεί για να αναφλεχθεί αυτό. Και τότε οι δύο μεγάλε τετάνιε δυνάμει που παλεύουν εκείνη τη στιγμή είναι η καημένη βαρύτητα. Που λέει, φίλε μου έχει μάζα. Πρέπει να σε πιέζω κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Και το ίδιο το υδρογόνο που καίει και καίει. Και καίει και λέει, Άσε με θέλω να φύγω. Όχι, θα σε πιέζω. Άσε με θέλω να φύγω. Όχι, θα σε πιέζω. Και αυτό, παιδιά, είναι ένα στέρι. Αυτό είναι. Είναι τόσο απλό, όπω σα το λέω. Είναι πραγματικά κάτι οριακά αυτονόητο, θα μπορούσε να πει κανεί. Είναι πάρα πολύ απλό να το σκεφτεί. Ούτε καν. Είναι τόσο δύσκολη η κοσμολογία. Είναι αδιανόητα δύσκολη η κοσμολογία. Αλλά τώρα ξέρουμε. Ξέρουμε ποιο ήταν το πρώτο μα στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο του εγκλήματο, τη μεγάλη έκρηξη. Ποιο δηλαδή έκανε αυτή την έκρηξη. Δεν ξέρουμε. Αλλά το πρώτο στοιχείο που βγήκε από εκεί ήταν το υδρογόνο. Και τώρα Είπα μία λέξη εδώ σημαντική, είπα την ανάφλεξη. Καίγεται το υδρογόνο. Ωραία, και τι κάνει. Ξέρουμε, το μάθαμε. Η πρώτη χημική αντίδραση ήταν η φωτιά. Αυτό εδώ πώ καίγεται, αφού δεν υπάρχει οξυγόνο να έρθει σε επαφή. Τι κάνει, παιδιά, αυτό κάνει ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ μυστήριο και προσπαθούμε να το πετύχουμε εδώ οι άνθρωποι. Κάνει σύνδεξη. Κάνει πυρηνική σύνδεξη. Δηλαδή παίρνει το υδρογόνο και από την πίεση και την ενέργεια εκείνη τη στιγμή βρίσκει ένα άλλο υδρογόνο και του λέει να σου πω κάτι, δεν την παλεύω άλλο να με μόνο. Με έχει πάρα πολύ πίεση εδώ πέρα. Έλα μαζί να τα περάσουμε καλύτερα. Και δύο υδρογόνα δίνουν ένα ήλιο. Και έτσι αρχίζει το αστέρι και καίει το υδρογόνο του και το κάνει ήλιο. Αυτό είναι ο ήλιο μα βασικά. Και τώρα ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία αυτή. Δεν είναι καθόλου εύκολη η διαδικασία αυτή. Είναι σαν να δει παλαιδικέ οριακά. Δηλαδή το καημένο αρχίζει και βγάζει και βγάζει και βγάζει και όσο πιο πολύ ενέργεια έχει αυτό, αρχίζει και γίνεται άλλα στοιχεία. Αρχίζει και γίνεται άνθρακα. Και μετά γίνεται νέο. Και μετά αυτοί οι άνθρακε και το νέο γίνονται οξυγόνο. Και μετά γίνονται πυρίτιο. Και στο τέλο, από τη φασαρία και την αντίδρασή του το αστέρι κάνει το λάθος. Και ξεκινάνε και σχηματίζονται τα πρώτα άτομα του σιδήρου. Και όταν γίνει αυτό, η ζωή του αστεριού έχει πλέον τελειώσει. Γιατί μαζεύονται άτομα σιδήρου τα οποία είναι τόσο βαριά και τόσο συμπιεσμένα που δεν μπορούν να γίνουν κάτι άλλο. Οπότε εκεί η βαρύτητα ξέρει ότι θα νικήσει. Γιατί όσο πιέζει, πλέον ο σίδηρος δεν έχει άλλη δύναμη να σπρώξει προς τα έξω. Και πιέζει και το αστέρι δίνει προς τα έξω και όσο μεγαλώνει ο πύρινος του σιδήρου, το αστέρι αρχίζει και καταραίει κάτω από το ίδιο του το βάρος. Και όταν συμπιεστούν όλα τόσο πολύ σε ένα σημείο χώρου που δεν χωράνε άλλα, το αστέρι κρύγνεται και δίνει ένα απίστευτο θέαμα, ένα αστέρι το οποίο μπορεί να φαίνεται με γυμνό μάτι την ημέρα και είναι αυτό που λέμε υπερκενοφενής αστέρας ή σούπερνόβα. Και τι κάνει το αστέρι εκεί. Το αστέρι πεθαίνει. Και όπω πεθαίνει από αυτήν την έκρηξη, τη θυμηθείτε ότι το αστέρι είναι μια σφαίρα. Στο κέντρο έχει σίδηρο, πυρίτιο, στρώματα, οξυγόνο, νέο, άνθρακα, ήλιο και υδρογόνο. Και όπω ανατινάζεται αυτό, τα χημικά στοιχεία που φεύγουν από τον πυρήνα, φεύγουν με την κατανομή που είχαν μέσα στο αστέρι. Και δημιουργείται ένα πολύ πολύ μεγάλο δίσκο γύρω από το νεκρό αστέρι, γεμάτο με αυτά τα στοιχεία. Αν δούμε το ηλιακό μα σύστημα και δούμε την κύρια σύσταση των πλανητών Όσο απομακρυνόμαστε από τον ήλιο, θα δούμε ότι προ το τέλο, ο Δία, α πούμε, στον πυρήνα του έχει υδρογόνο. Γιατί είναι το υδρογόνο που περίσσεψε από ένα στέρι που πέθανε κάποτε και εμεί τώρα έχουμε πάρει όλα του τα στοιχεία. Κάθε άτομό μου, κάθε άτομό σου, κάθε άτομο τη ύλη γενικότερα, προέρχεται από ένα στέρι που πέθανε. Και τώρα το δικό μου άτομο για κάποιο λόγο όλα μαζί ξέρει ότι είμαι εγώ. Δηλαδή είναι σουρεάλ όλο αυτό. Έτσι. Έχει φτάσει στο σημείο να ξέρει ότι είμαι εγώ και να συζητάει για το παρελθόν του που δεν έχει μηνύμη γι' αυτό. Μην το συζητήσουμε πόσο σουρεάλ είναι αυτό, την ύπαρξη γενικότερα. Ότι εμένα τα δικά μα άτομα τώρα, τον άνθρωπο, καταλαβαίνουν ότι είναι άτομα. Αρχίζει και γίνεται too much. Ωραία, εγώ δεν το σηκώνω αυτό. Ψυχοθεραπευτικά να το δούμε. Είναι περίεργο. Αφού συμφωνήσουμε λοιπόν ότι είναι περίεργο, να πούμε κιόλα ότι ναι, είμαστε όλοι αστερόσκονοι. Αυτό. Δεν το λέω εγώ πρώτη φορά. Το έχουν πει κι άλλοι μεγάλοι κοινωνία τη επιστήμη που του αγαπάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε αστερόσκονοι. Και άμα το δει έτσι, ότι όλοι είμαστε αστερόσκονοι και είμαστε κομμάτι ενό αστεριού που πέθανε, τότε στην αρχική μα ερώτηση απαντάμε ξεκάθαρα ναι. Μπορεί μια πράξη θανάτου να γεννήσει τελικά ζωή. Σαφέστατα και μπορεί. Και δίνει τα στοιχεία και μετά από τα στοιχεία βγαίνουν οι αμοιβάδε και μετά βγαίνουν οι άνθρωποι. Είστε, πάρα πολύ απλό. Το Αφού σα είπα λοιπόν αυτή την πάρα πολύ όμορφη για μένα ιστορία, ελπίζω και σε εσά να άρεσε και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Φύγαμε λίγο έτσι από τα αυστηρά όρια τη χημία και πήγαμε λίγο στα όρια τη φυσική και τη κοσμολογία και όλα αυτά και πήγαμε σε πάρα πάρα πολύ περίεργα μονοπάτια. Όμω, θέλω να σα πω ότι αυτά συνδέονται πάρα πολύ με τη χημία. Γιατί θέλω τώρα να κάνουμε αυτή την ένωση με το προηγούμενο επεισόδιο που μιλήσαμε για τον Δημόκριτο, που είπε για το άτομο και τον χλεβάσανε. Όμω το άτομο υπάρχει το άτομο υπάρχει και ορίζεται ως εξή. Είναι ένα εξαιρετικά μικρό σωματίδιο ύλη, το οποίο διατηρεί την ταυτότητά του κατά τη διάρκεια των χημικών αντιδράσεων. Δηλαδή, ό,τι και να γίνουμε στην αντίδραση, ένα άτομο υδρογόνου θα παραμείνει ένα άτομο υδρογόνου. Δεν θα αλλάξει αυτό. Υπάρχει όμω το εξή πρόβλημα. Το άζωτο, το υδρογόνο και το οξυγόνο δεν είναι μόνο ατομικά, δεν είναι μόνο ένα άτομο. Δηλαδή, όταν θα πάρει από την ατμόσφαιρα να τα μελετήσει, βρίσκουμε ότι είναι χέρι -χέρι με ένα άλλο. Είναι ζευγαρωμένα, μωρέ! Είναι δυνατόν να μην είναι cute αυτό τώρα. Είναι αυτό, είναι Instagram moment όλο. Έτσι έχουμε λοιπόν τα μόρια. Το μόριο λοιπόν, παιδιά, είναι όταν έχει άτομα τα οποία είναι χημικά ενωμένα ε, μεταξύ των. Ε. Είναι στενά συνδεδεμένα μέσω κάποιων λεκτικών δυνάμεων. Και αυτά θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο. για πάντα εδώ δίπλα μου. Συγγνώμη, έγινε κάτι, μίλησε κάποιο, κανένα. Όλα καλά. Και πάμε τώρα στο στοιχείο. Το στοιχείο που είπαμε. Τι είναι το στοιχείο, το στοιχειωμένο μα σύμπαν. Είναι μια μορφή τη ύλη που αποτελείται από ένα μόνο είδο ατόμων. Κάθε άτομο ενό δεδομένου στοιχείου έχει τι ίδιε ιδιότητε. Είναι αυτό που έλεγε δηλαδή και ονειρευόταν τότε ο Δημόκρατης. Δηλαδή, όσο το κόψω εγώ το υδρογόνο, να παραμένει αέριο, όπω το ξέρω, να έχει αυτέ τι ιδιότητε, να έχει αυτό το σημείο βρασμού, αυτό το σημείο τήξης. Θα τα πούμε όλα αυτά, μην αγχώνεστε. Και εδώ τώρα καταλήγουμε. Σε κάτι πάρα πολύ βασικό. Οι άνθρωποι που προσπάθησαν να περιγράψουν το σύμπαν μα με τα στοιχεία λέγοντα ότι είναι ο αέρα, η φωτιά κτλ. και, και περιγράφαν στην ουσία τι δυνάμει που βλέπουν να σχηματίζουν πράγματα, δηλαδή η φωτιά μπορούσε να αλλάξει πράγματα, ήταν κοντά. Δεν μπορούσαν να το δούνε, δεν μπορούσαν να το ονειρευτούν, δεν μπορούσαν ίσω να το οραματιστούν πέρα από τον Δημόκρητο κτλ. Δεν μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο που έφτασε ο Τζον Ντάλτον αργότερα. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι το στοιχείο μου είναι η μορφή της ύλη που αποτελείται από ένα μόνο είδος ατόμων. Και δεν μπορούσαν μετά να καταλάβουν τι είναι η ένωση. Γιατί η ένωση είναι μια μορφή ύλη που αποτελείται από άτομα δύο ή περισσότερους στοιχείων, ενωμένων με χημικό τρόπο σε απλή και σταθερή αριθμητική αναλογία. Να πάρουμε το νερό! Να πάρουμε το νερό. Το νερό λοιπόν, παιδιά, έχει τύπο υδρογόνο-δύο οξυγόνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ένωση στοιχείων ω εξή: Είναι δύο υδρογόνα και ένα οξυγόνο. Κάθε φορά που έχει δύο υδρογόνα και ένα οξυγόνο, σε αυτή την αναλογία έχει και λίγο νεράκι. Θα πιω τώρα εγώ νεράκι. Γεια, κάτσερε τελάρα τώρα. Δηλαδή, τι θε να μου πει. Ότι κάθε φορά που φτιάχνω ένα κέικ στο σπίτι μου, δημιουργώ μια καινούργια χημική ένωση. Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Και θα έλεγα να μην είσαι τόσο κακό απέναντι στα κέικ σου. Άμα θε, θα φτιάξει μια καινούργια ένωση. Μπορεί και να μην τρώγεται, αλλά εσύ, άμα θε, θα το προσπαθήσει. Empower the cakes. Έχει τόσο ωραία κέικ. Μπορεί να κάνει τόσο νόστιμα πράγματα. Αλλά αυτό που κάνει με το κέικ είναι το μείγμα. Οπότε θα θέλατε τώρα εδώ να κάνουμε μια μικρή ανακατάταξη τη ύλη, γιατί γνωρίσαμε τι είναι η ύλη στο πρώτο επεισόδιο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Εγώ την ύλη γύρω μου, σε τι μορφέ τη βλέπω. Τι είναι αυτά που βλέπω γύρω μου. Εγώ γιατί βλέπω εδώ ένα μέταλλο. Τιν, τιν γιατί βλέπω ξύλο. Τι είναι όλα αυτά. Εσύ μου λε τώρα για άτομα και μόρια. Εγώ δηλαδή πιάνω άτομα και μόρια. Τα πιάνω τώρα που θα μου συμβεί αυτό, θα πάω πανικό. Πρώτα απ' όλα Τα άτομα και τα μόρια του αρέσει να τα πιάνει. Δεν είμαι πολύ σίγουρο γι' αυτό. Απλά δεν έχουν συνείδηση και δεν ξέρω και τι να πω. Έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάστασή του. Δεν υποθέτω, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Επίση υπάρχει και μια μεγάλη υπόθεση που λέει ότι μπορεί και ποτέ να μην αγγίζουμε τίποτα. Απλώ όλα να αιωρούνται δίπλα μα. Πριν πάμε σε αυτό, μπορούμε να τακτοποιήσουμε την ύλη για να μπορούμε να συνεννόμαστε σε δύο πολύ μεγάλε κατηγορίε. Στι ουσίε και τα μείγματα. Οι ουσίε χωρίζονται στα στοιχεία και τι ενώσει. Αυτό που είπαμε πριν. Τα στοιχεία και οι ενώσει ενώνονται μεταξύ του με διάφορε χημικέ αντιδράσεις. Δηλαδή, εγώ από το νάτριο και το χλώριο θα πάρω το αλάτι. Και αν διαλύσω το αλάτι, θα ξαναπάρω πίσω νάτριο και χλώριο. Μετά υπάρχουν τα μείγματα. Τα μείγματα χωρίζονται σε ετερογενή μείγματα και ομογενή μείγματα ή αλλιώ διαλύματα. Ένα ετερογενέ μείγμα είναι να πάρετε χώμα και πέτρες. Ό,τι και να γίνει, αν πάρω ένα κόσκινο και αρχίζω και το κοσκινίζω αυτό, θα μείνουν πάνω στο κόσκινο οι πέτρε και κάτω το χώμα. Αυτό είναι ένα ετερογενέ μείγμα γιατί ποτέ δεν έγιναν ένα. Δεν ενώθηκαν με τα ιερά ή ανίερα δεσμά του γάμου ή του συμφώνου συμβίωση. Ωραία. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν συνέβη. Όμω, στα διαλύματα, δηλαδή τα ομογενή μείγματα, όπω είναι το ζυμάρι από την πίτσα, α πούμε, σε ένα βαθμό, έχει κάνει τη ζημιά. Έχει βάλει το νερό, έχει βάλει το αλεύρι, αυτά έχουν αντιδράσει μεταξύ του, έχει βγει γλουτένι εκεί, το οποίο είναι μια πρωτενη που προκύπτει από τα άλευρα φυσικά και δίνει τι αρτοματοποιητικέ ιδιότητε του άλευρου και μπορεί να να το κάνει ζυμαρούλι και του βάζει μετά και τη μαγιά. Και η μαγιά μετά αρχίζει και φουσκώνει, βάζει και ζάχαρη για να φάει η μαγιά, βάζει και αλάτι για να σταματήσει να μην τρώει τόσο πολύ μαγιά. Δεν ξέρω βασικά γι' αυτό. Και για να γίνει και αλμυρό, γιατί όλα αυτά. Βάζει και τα λάδια μετά όλα αυτά. Ε, αυτό το πράγμα εκεί έχει γίνει ένα μπλουφ. Ε, το μπλουφ δεν μπορούμε να το ξεκάνουμε μπλουφ. Μετά μπορεί να γίνει μόνο από μπλουφ να γίνει φουφ, που είναι η κλασική ορολογία που κάτι γίνεται ψωμί. Αυτό. Η κέικ. Yeah, το μπλουφ το φουφ. Αυτό. Αυτό θέλω να σα μείνω από το επεισόδιο. Το μπλουφ το φουφ. Μήπω έχω λάθο τίτλο. Μήπω ήταν πολύ αισιόδοξο να ξεκινήσω από την ιστορία του σύμπαντο και να καταλήξω στο φλουφ που είναι το κέικ. Πω. Είναι πρόβλημα. Δεν είναι. <laughs> Οπότε, παιδιά, ό,τι βλέπουμε γύρω μα είναι ή το ένα ή το άλλο. Τι μάθαμε λοιπόν σήμερα. Σήμερα μάθαμε ότι το σύμπαν είναι στοιχειωμένο. Γεμάτο με στοιχεία τα οποία μπορούν να ενωθούν και να γίνουν ενώσει, και μετά αυτέ οι ενώσει μπορούν να κάνουν μεταξύ του διάφορα μείγματα ή διάφορα διαλύματα. Και έτσι έχουμε αυτό το πράγμα γύρω μα. Σήμερα μάθαμε επίση κάτι πάρα πολύ σημαντικό: Ότι όλα τα πράγματα γύρω μα ξεκινάνε από τη μεγάλη μαμά ή μπαμπά, όπω θέλετε, ανάλογα με το ποιο είναι το σύστημα έτσι, με το οποίο καταφέρετε να ερμηνεύσετε καλύτερα τον κόσμο, το μεγάλο αστέρι. Είμαστε όλοι αστερόσκονοι, γι' αυτό και σα παρακαλώ να συμμαζευτούμε λίγο με κάποιε έχθερε που υπάρχουν εκεί έξω που καθόλου δεν τι πάω, γιατί είμαστε όλοι αστερόσκονοι. Και σαν αστερόσκονοι θα έπρεπε να είμαστε όλοι πιο fabulous. Εντάξει, να το πούμε αυτό. Το fabulacity που δεν υπάρχει ω λέξη, είναι κάτι που πρέπει να μπει στη ζωή μα. Είμαστε αστερόσκονοι. Α αρχίσουμε να φερόμαστε σαν να είμαστε αστερόσκονοι. Αυτά θέλω να πω εγώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σε άλλο ένα παρανοϊκό επεισόδιο δίπλα μου. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα μιλήσουμε για ζαχαρότε. Και μάυρες τρύπες Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις Χημεία Σου και Μία Μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.papakis.anatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες. Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.